Ορισμένοι, ναι. Και εσείς ξεφύγατε, κύριε Παρασκευόπουλε. Μόνο ο κύριος Λαζαρίδης έχει τον όνομα. Ας μην αρχίσουμε. Ελάτε, κύριε Θρίτσα, συγγνώμη. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ούτε ναι η μέμεση, ούτε η κάθαρση, ούτε η δικαίωση και βέβαια ούτε η αλήθεια χωρούν σε αυτό το πλαίσιο. Είχα την τιμή να τα γράψω αυτά μαζί με πολλά άλλα στο πόρισμα της Προκαταρκτικής Επιτροπής το 2010, τότε για την υπόθεση βατοπεδίου. Τα επανέλαβα το 2011 στο πόρισμα της Επιτροπής για τα υποβρύχια και τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Το φθαρμένο και ένοχο πολιτικό σύστημα που συγκροτείται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν μπορεί να αντέξει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί, αλλά λυσοδός αντιδρά και σε οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή που θα δικαιώσει αγώνες και προσδοκίες του ελληνικού λαού και στο θεσμικό επίπεδο, στο επίπεδο της διερεύνησης και της διαφάνειας της δημόσιας ζωής, έτοιμα πολλών ετών, ακριβώς καταγεγραμμένο με τον πιο επίσημο τρόπο, τουλάχιστον από το 2010, στις αντίστοιχες επιτροπές της Βουλής. Στο βατοπέδι δεν ετέθη θέμα αρμοδιότητας για τη δωροδοκία και απειλάγησαν τα πολιτικά πρόσωπα. Στα υποβρύχια η Επιτροπή αρνήθηκε ρητά να εξετάσει την αρμοδιότητα αλλά και την παραγραφή και τότε οδηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο όπου έκανε την πρώτη τομή το 2011. Δεν προϋπήρχε η εξαίρεση του αδικήματος, του ξεπλήματος βρώμικος χρήματος από την ερμηνεία του άρθρου 86 του Συντάγματος. Τότε τεκμηριώθηκε νομολογιακά με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Μέχρι πρότινος, πριν από το 2011, θεωρητικά τουλάχιστον και νομολογιακά και το ξέπλυμα ήταν κατά την άσκηση των καθηκόντων. Έκτοτε δόθηκαν αγώνες, δόθηκαν μάχες για την εξυγίανση του δημόσιου βίου και δόθηκαν και θεσμικές μάχες. Ο κ. Τσοχαντζόπουλος τότε το επιχείρημα της κεβορίας επικαλείτο και δεν ήταν μόνος που το επικαλείτο, τον συγκοντάριζαν και πολλά ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ τότε, τα οποία ακόμα είναι στην ενεργό πολιτική ζωή. Η σκευωρία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μπορεί να είναι ένα επιχείρημα για κάθε ελεγχόμενο θεμητό μέχρι ένα σημείο. Αλλά ας αναλάβει τις ευθύνες όποιος το εξτομίζει αυτό το επιχείρημα της σκευωρίας, αναφορικά με το πώς στο παρελθόν ένθεν και ένθεν το χρησιμοποίησαν αυτό το επιχείρημα. Και βέβαια πρόκειται για αστειότητα ότι είναι ποτέ δυνατόν μια κυβέρνηση να οργανώσει μια τέτοια σκευωρία 2 χρόνια τώρα δικαστικής διερεύνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, παντού, και αυτό να μην το απαντάει κανείς αν είναι σκάνδαλο, να θεωρείται υπερβολική η έκφραση του κυρίου Παπαγγελόπουλου που το ονόμασε σκάνδαλο του αιώνα. Βεβαίως είναι σκάνδαλο του αιώνα. Όχι για το αν είναι η μεγαλύτερη οικονομική ζημιά του δημοσίου που έγινε ποτέ, αλλά γιατί ειδικά αναφέρεται σε αυτόν τον πολύπαθο και ευαίσθητο χώρο της υγείας, όπου εκεί δεν νοείται αγανακτή κάθε ένας όταν υπάρχει προκλητή ζήτηση και προκλητή φαρμακευτική δαπάνη που άφησε αδιάφορους, απολύτως αδιάφορους, τους πολιτικούς εκπροσώπους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επί μια δεκαετία τουλάχιστον, και είμαι επίκης
για τη δεκαετία. Αν αυτό συνιστά και ποινική ευθύνη για κάθε έναν, αυτό είναι διερευνητέο προφανώς. Αλλά όχι αθώες περιστερές όταν δεν μιλάει κανείς από αυτούς για την ανάληψη της ευθύνης, για τη διασπάθηση του δημόσιου πλούτου και για την προσβολή στην υγεία του ελληνικού λαού επί τόσα χρόνια. Ας αφήσουμε λοιπόν τη σκευωρία ή το φιάσκο. Ακριβώς γι' αυτό, συνέχεια από το 2010 ο ΣΥΡΙΖΑ, το 2011 έφτασε βήμα-βήμα στην υπόθεση Παπαντονίου και εκεί συνένεσαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Με τον ίδιο τρόπο τη χειριστήκαμε την υπόθεση Παπαντονίου, όπως τα φορίσματα εδώ είναι, μπορείτε να τα βρείτε και να τα διαβάσει οποιοδήποτε, και τα δύο πορίσματα. Ειδική αναφορά σε αυτό το ζήτημα. Σε ότι μόνο η δικαιοσύνη θα πρέπει να αναλαμβάνει και να βρούμε διόδους ερμηνείας και του άρθρου 86 μέχρι να το αναθεωρήσουμε, ώστε η δικαιοσύνη να αναλαμβάνει τη δικαστική διερεύνηση και για τα πολιτικά πρόσωπα και χωρίς τους προνομιακούς χρόνους παραγραφής. Κρίσιμο σημείο και αυτό. Δεν είναι το μόνο. Καρικατούρα είναι η διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης των προανακριτικών επιτροφών όποτε έγιναν. Πολιτικές σκοπιμότητες, ένθεν και ένθεν, διαρροές των δίθεν μυστικών ανακριτικών διαδικασιών και πρωτοσέλιδα και ρεπορτάζ στα κανάλια και έκθεση του κάθε μάρτυρα που δεν μας άρεσε ή μας άρεσε. Χιδεότητα είναι η ιστορία των προανακριτικών επιτροπών. Όνειδος για το δημόσιο βίο και το κοινοβουλευτικό βίο. Και θέλετε αυτό το καθεστώς να το συντηρήσουμε? Ναι, υπάρχει το άρθρο 86. Όπως ερμηνεύτηκε λοιπόν με το αδίκημα του ξεπλήματος, μπορεί από το 10 και το 11 που το θέσαμε εμείς με τον πιο επίσημο τρόπο και συνεπείς αυτό ακολουθούμε μέχρι σήμερα αυτή την πορεία, ακριβώς μεσολάβησε νομική θεωρία, μεσολάβησε προβληματισμός, ορίμανσε πλέον το 2018 η προσέγγιση και για το αδίκημα της δωροληψίας και της δωροδοκίας. Και δεν το κρύψαμε. Όχι μόνο γιατί προϋπήρχε η υπόθεση Παπαντονίου που εκεί αφορούσε το ξέπλυμα, αλλά και γιατί η πρόταση που καταθέσαμε στη Βουλή για τη σύσταση Επιτροπής ρητά, σαφέστατα, έλεγε να συγκληθεί η Επιτροπή για να ελέγξει την αρμοδιότητα. Δεν ευνηδιάσαμε κανέναν. Δεν ήταν ποτέ πρωτοφανής κίνηση. Δεν ήταν ποτέ αφαίρετη κίνηση. Με απόλυτη πολιτική και νομική συνέπεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα ακριβώς για να φτάσουν μέχρι τέλος στη δικαστική διερεύνηση και όχι στις σκοπιμότητες του πολιτικού ανταγωνισμού. Για να αποδοθούν αθώοι όσοι είναι και όσοι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία, για να δικαστούν όσοι, για όσους προκύπτει ένδειξη ενοχής και για να αποκατασταθεί όσο γίνεται το κύρος του πολιτικού συστήματος. Αυτή είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένα και επισήμως καταγεγραμμένη από το 2010 τουλάχιστον. Αυτή είναι. Και με συνέπεια υλοποιήσαμε κάθε βήμα και στην υπόθεση Νοβάρτης. Αυτό, ναι, το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα. Έχει δίκιο ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Δεν αποτυπώνει αυτό κάποια σκοπιμότητα. Η Επιτροπή, κύριε Βορύδη, όφιλε να τα πάρει όλα αυτά υπόψη και να εξετάσει τόσα όσα χρειάζονταν για να καταλήξει στο τεκμηριωμένο πόρισμα που παρουσιάζει σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Θα μπορούσαμε να το είχαμε απαντήσει
και στην αρχική ολομιλιακή διαδικασία. Θα ήταν πολύ πρόχειρο. Εδώ είναι τεκμηρίωση. Τεκμηρίωση μετά από βάσανο και όχι αυτά που προσπαθούν κάποιοι να παρουσιάσουν ότι δήθεν η Επιτροπή συνεδρίαζε και αναπαρήγαγε τον εαυτό της. Φύγατε. Φύγατε. Το σκάσατε στην πραγματικότητα. Για να μην αντιμετωπίσετε τις ευθύνες. Επαρκής ο δικονομικός σας λόγος, κύριε Βορύδη. Ανεπαρκέστατη η πολιτική σας βούληση για το κτύπημα της διαφθοράς και την ανάδειξη της αλήθειας. Περί αυτού πρόκειται. Από αυτή την άποψη, η λειτουργία της Επιτροπής υπήρξε άψογη. Με συνέπεια και συνέχεια. Και πράγματι, γι' αυτό το λόγο, προσδοκούμε ότι το πόρισμα αυτό που καλείται η Βουλή με τις διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός και με προσαρμογή στα όσα ο κανονισμός προβλέπει, να δώσει έναυσμα πραγματικής διερεύνησης κάθε τέτοια υπόθεσης. Η δικογραφία και ένα μέρος της δυστυχώς δημοσιεύτηκε και στον τύπο. Πολλές ενδείξεις προκύπτουν. Το ότι δεν τις επικαλούμαστε, κύριε Βορύδη, και όχι μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, για οποιονδήποτε, δεν είναι γιατί δεν μπορούσαμε να πούμε, αλλά γιατί δεν πρέπει να πούμε. Ακριβώς γιατί ή θα παίξουμε στο άθλιο παιχνίδι της συκοφάντησης με επιλεκτικά στοιχεία μιας φρούδας επικοινωνίας ή θα είμαστε σοβαροί και θα κάνουμε αυτό που κάναμε και θα δώσουμε στη δικαιοσύνη τη δυνατότητα να συνεχίσει την έρευνα. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Αλλιώς πάρα πολλά θα μπορούσα να πω ή στα κανάλια ή μέσα στη Βουλή για όσα περιέχει η δικογραφία. Από τη στιγμή που δεν μπήκαμε στη διαδικασία της διερεύνησης, δεν δικαιούμαι να τα χρησιμοποιήσω και δεν τα χρησιμοποιώ. Γι' αυτό είναι στάση ευθύνης και όχι γιατί δεν θα μπορούσα να πω, τουλάχιστον σε επίπεδο ενδείξεων, κάτι. Και επ' αυτού, μια και ήμουν και πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, θέλω να καταθέσω και κάτι ακόμα. Όταν εκλήθησαν στη διαδικασία διερεύνησης της αρμοδιότητας ή της αναρμοδιότητας τα 10 ελεγχόμενα, αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, όπως είχαμε υποχρέωση από τον κανονισμό της Βουλής να τους καλέσουμε, ήδη είχε αιτηθεί και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας ο κύριος Βενιζέλος. Η συνεισφορά του επί πολλές ώρες ήταν κυρίως επί της αρμοδιότητας. Οι υπόλοιποι 9 αρνήθηκαν. Σήμερα θα έρθουν, δικαίωμά τους. Και δεν θα το κρίνω για την ελεγχόμενα πρόσωπα. Που πάλι η Βουλή συζητάει την πρόταση για το αν είναι αρμόδια ή αναρμόδια. Η Βουλή. Ας έρθουν, δικαίωμά τους. Τότε δεν ήρθαν. Από τους 9 ή 6 τουλάχιστον απάντησαν με ένα κόσμιο και συνετό τρόπο. Οι 3 απάντησαν με ένα χυδαίο τρόπο. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Λοβέρδος. Οφείλω, σκέφτηκα πάρα πολύ ως πρόεδρος της Βουλής, το αν θα έπρεπε τις επιστολές τους να τις διαβιβάσω στον πρόεδρο της Βουλής για τα περαιτέρω. Γιατί είναι έξω από κάθε κανόνα δεοντολογίας. Οφείλω όμως σήμερα αυτή τη συμπεριφορά και αυτό το περιεχόμενο των επιστολών να το καταγγείλω, γιατί πρέπει να το καταδικάσει η Βουλή με κάθε τρόπο. Πρόκειται για χυδαιότητα πρώτου μεγέθους. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση που προτείνει η Επιτροπή σήμερα για τη Βουλή προς όλους τους βουλευτές, δηλαδή όχι στην άσκηση δίωξης από τη Βουλή λόγω αναρμοδιότητος και η διαβίβαση στην τακτική δικαιοσύνη, είναι απόφαση που πολιτικά, ιστορικά, αξιακά και νομικά αντιστοιχεί με ένα τεράστιο ναι
στην έρευνα της υπόθεσης Νοβάρτης μέχρι τέλος.